Παρασκευή και 13. Τελειώσαμε με τις ειδήσεις. 10 και 4 πρώτα λεπτά. Πιστή στο τηλεοπτικό ραντεβού. Λοιπόν, απόψε το βράδυ θα μπορούσε να είναι διαφορετικό το αντικείμενο της σημερινής εκπομπής με όλα αυτά τα οποία γίνονται και στο Eurogroup και στην Αθήνα και, και στις Βρυξέλλες, αλλά θα μου πείτε τα παρακολουθείτε από τα αθηναϊκά μέσα. Βέβαια, πολλές φορές εγώ θα σας πω ότι δεν τα παρακολουθεί, δεν σας τα λένε και όλα τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης. Δεν πειράζει. Καλησπέρα κύριε Λαβάκη. Καλησπέρα κύριε Σταυρίδη. Τι κάνετε? Λέω ότι είμαι καλά. Λοιπόν, διάβαζα προηγουμένως μεταξύ δελτίου ειδήσεων και εκπομπής το πρωτοσέλιδο στο Spiegel που έλεγε να ετοιμάζονται τη Δευτέρα Ελλάδα και Κύπρος να βγουν από το ευρώ. Ναι. Το διαδικτυακό κομμάτι. Και η Κύπρος, ναι. Κοίταξε. Εμείς οι Έλληνες πραγματικά είμαστε ένας λαός αυθόρμητος, ενθουσιώδης, με μεγάλες κορώνες, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Πολύ αισιοδοξία, πολύ απεσιοδοξία, ανάλογα με τη χρονική στιγμή. Εκεί λοιπόν που ήμασταν πάρα πολύ χαμηλά, ξαφνικά βρεθήκαμε νικητές και πάνω. Τα λάθη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δημιούργησαν αυτήν την νομοτέλεια στην αλλαγή της ηγεσίας στη χώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο αναμφισβήτητος ηγέτης αυτή τη στιγμή στην κούρσα της Ευρώπης. Και το λέω αυτό γιατί φαίνεται ότι είναι ο νικητής και των δανειστών μας. Προσέξτε όμως, θα μπορούσε αν ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από 2,5 χρόνια ήταν στη θέση της Νέας Δημοκρατίας να δημιουργήσουν τέτοιου είδους συμπεριφορά ενώ υπήρχε ο κίνδυνος να μην πληρωθούν τα επομένη αν δεν παίρναμε τη δόση τότε πριν 2,5 χρόνια για τους τότε δημόσιους υπαλλήλους και γενικότερα τους υπαλλήλους του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Πόσες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι φύγαν από τον δημόσιο τομέα όπου μειώθηκε κατά πολύ η υποχρέωση πολιτείας κάθε μήνα να πληρώνει μισθούς. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο ποσό το οποίο βάλει ναι. Περισσότερο κάθε φορά τις τότε κυβερνήσεις οι οποίες φτάσανε εκεί που φτάσανε. Η δημοσιονομική πολιτική η οποία διορθώθηκε αρκετά με πόνο και αίμα, με δάκρυα και αίμα, καμία αντίρρηση, με πλεόνασμα το οποίο έγινε μέσα από αίμα και δεν έπρεπε να γίνει στο ποσοστό αυτό που έγινε. Αλλά εγώ ρωτάω, αν δεν γινόταν αυτά από κάποιες κυβερνήσεις, του μνημονίου κυβερνήσεις, θα είχε αυτή τη στιγμή την ομοτέλεια ο ΣΥΡΙΖΑ να δείχνει ο λαός μόνο αυτόν και μάλιστα σήμερα σε δημοσκόπηση να πάει στο 48%. 48%. Να σας πω όπως κάτι, αισθάνεστε ότι κάτι έκανε λάθος η προηγούμενη κυβέρνηση? Πολλά. Δηλαδή, αφού φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε και αλλάξει τον τίτλο γιατί το πάω λάθος τώρα, αλλά δεν πειράζει. Mm-hmm. Φαίνεται πως υπάρχει και άλλος δρόμος για τον οποίο δεν μας είχαν μιλήσει ή φοβόταν και μέσα στην ίδια την κυβέρνηση να μιλήσουν. Ναι, πήραν τα πράγματα στα χέρια τους ή του ΣΥΡΙΖΑ και δημιούργησαν και ρίσκα εκμεταλλευόμενοι, όπως είπα προηγουμένως, τα όσα συνέβησαν τα τελευταία 4 χρόνια. Δεν γίναν μόνο κακά πράγματα, γίναν και κάποια καλά, τα οποία από πλευράς διορθώσεως δικτών δημοσιονομικών έπρεπε να έχουν γίνει πολύ πιο μπροστά. Προσέξτε όμως, εγώ θα ήθελα να καλέσω την κεντρική σκηνή από τη μικρή μου αυτή θέση. Να προσέξουν. Διότι ο ελληνικός λαός δίνει, αισιοδοξεί και ανεβάζει ψηλά στην εκτίμησή του και καλά κάνει. Και εμένα είναι ψηλά στην εκτίμησή μου αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας και η συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να προσέξουν το σημείο εκείνο όπου πραγματικά υπάρχει ο κίνδυνος να φύγουμε από το ευρώ. Αυτό είναι μια τεράστια γραμμή. Ναι. Δεν ξέρω τι χρώμα τη δώσουμε ακόμη πιο έντονο από το κόκκινο. Αλλά ο λαός εκεί που ανεβάζει. Ειδικά ο ελληνικός λαός, εκεί ξέρει να κατεβάζει κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι του αρέσει πολύ να αποκαθιλώνει τα είδωλα. Ας προσέξουν λοιπόν, ας εκμεταλλευτούν τα όσα καλά γίνανε μέχρι τώρα, ας διορθώσουν τα κακό σχήματα, ας φτιάξουν μια καινούργια Ελλάδα. Είμαστε μαζί. Όμως, επαναλαμβάνω και πάλι, δεν έγινε ξαφνικά ο ελληνικός λαός αριστερός σε μια δυτική Ευρώπη, σε μια Ευρώπη γενικότερα, ναι. Όπου δεν υπάρχει αριστερή κυβέρνηση. Ξαφνικά ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος έχει μεταβληθεί και έχει αποκτήσει αριστερή αντίληψη. Όχι, δεν είναι αυτό. Έψαχνε να βρει μια διέξοδο. Έψαχνε μια διέξοδο. Τη βρήκε, μακάρι να προκόψει αυτό το κόμμα
Η αριστερά έχει, την χάνει σεβασμού γιατί έχει μια υπέροχη αντίληψη και μια υπέροχη ιδεολογία, αλλά μην ξεχνάμε και τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρώπης, στην καρδιά της Ευρώπης, και δεν είναι απίθανο, εάν διορθώσει κάποια πράγματα κάποιο κόμμα, είτε λέγεται αυτό Νέα Δημοκρατία κάτι άλλο, ή κάποιο άλλο στην Ελλάδα, να έρθει πάλι στην εξουσία, πάλι στη δική της χώρας, αφού διορθώσει, δείξει ότι μπορεί να δώσει ακόμα περισσότερα δείκτες και πράγματα τα οποία τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε. Γεφυρώνοντας αυτό που λέμε τώρα για το τι γίνεται στην κυβέρνηση και στην Ευρώπη με το τι γίνεται σε τοπικό επίπεδο, θα κυπήρε και το δελτίο μαζί μου, γιατί είχαμε καλεσμένο τον κύριο Χρήστο Χατζημάλιου νωρίτερα. Από τις προγραμματικές ακόμη δηλώσεις η κυβέρνηση, ο κύριος Βούτσης, ο υπουργός των Εσωτερικών, το λέω συντομία τον τίτλο του υπουργείου του, άνοιξε θέμα λειτουργίας των Δήμων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και δεν άνοιξε θέμα μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα, με τους νόμους, με το πώς λειτουργείται, αλλά άνοιξε και θέμα χωροταξικό για τον Καλλικράτη. Είπε ότι πρέπει ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι κοντά στον πολίτη να είναι πραγματικά κοντά στον πολίτη. Και απάντησε αμέσως ο συνάδελφός σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κ. Μιχαηλίδης, ότι η ανάσα, ο συνδυασμός του ήταν και είχε στο πρόγραμμά του και το έχει ακόμη, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διαίρεση του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δήμου Σουφλίου με τη δημιουργία του αυτού του Δήμου της Παναγίας της Κοσμοσότηρας, δεν ξέρω αν είναι, το χρησιμοποιούμε έτσι, με τη δημιουργία ενός Δήμου μεταξύ Φερών και Τυχερού. Ο κ. Χατζημάλιου έλεγε σήμερα ότι θεωρεί δεδομένο ότι στις επόμενες εκλογές θα πάνε διασπασμένος ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Και είπε για σας, όταν ερωτήθη αν θα κληθείτε αύριο στο συντονιστικό, ότι δεν ήσασταν και από τους ανθρώπους που βρεθήκατε και πάρα πολύ κοντά τους, το λέω ευγενικά, όταν ήρθε η ώρα να συζητηθεί και πριν τις πρώτες εκλογές, αλλά και τώρα, το θέμα του Καλλικράτη και του Δήμου Φερών, του Δήμου Τυχερού. Εντάξει, είναι άποψη ενός ανθρώπου, ο οποίος δεν έχει και καμιά θεσμική ιδιότητα από ό,τι θυμάμαι. Κοιτάξτε, η δικιά μου η θέση, κύριε Σταυρίδη, ήταν ότι η κεντρική κυβέρνηση μου έταξε να διοικήσω μαζί με την Δημοτική Αρχή, η οποία διαμορφώθηκε μετά τις εκλογές, και τις πρώτες του 11, μία πρώτη του 11 και τις τωρινές, να διοικήσω ένα καλλικρατικό δήμο, ο οποίος περιείχε και τον παλαιό καποδιστριακό Δήμο Φερών και της Τριανούπολης και μαζί και της Αλεξανδρούπολης, με σεβασμό απέναντι σε αυτήν την εντολή του διοικητικού χάρτη, του καλλικρατικού χάρτη, αλλά και του σεβασμού απέναντι στο λαό των Φερών, της Τριανούπολης και της Αλεξανδρούπολης. Και σας θυμίζω ότι πριν από 5 μήνες ο λαός του παλιού Δήμου Φερών μου έδωσε την πρωτιά ποσοστιαία και από την Αλεξανδρούπολη και από την Τριανούπολη. Με σεβασμό λοιπόν απέναντι σε αυτήν την ετοιμιγορία του λαού των Φερών, αλλά και της κεντρικής διοίκησης των Αθηνών, διοικώ και τον παλιό καποδιστριακό Δήμο Φερών. Με σεβασμό, με αγάπη και με πολλή αφοσίωση. Εγώ σπέκουλα δεν βιάζομαι να κάνω, τουλάχιστον δεν βιάζομαι να κάνω, για προσελκύσω κάποιους οι οποίοι είναι υπέρ της απόσπασης του παλιού Δήμου Φερών από τον καλλικρατικό Δήμο της Αλεξανδρούπολης, όπου βρίσκεται μαζί με την Τριανούπολη. Και το λέω αυτό γιατί, πρώτον, δεν έχω καιρό να σκέφτομαι τέτοια πράγματα. Διότι σήμερα ήμουν στις Σφαίρες, στην Τριανούπολη, στην Αλεξανδρούπολη, προχθές ήμουν στα Αναχώματα, αύριο θα είμαι στην Αθήνα, μεθαύριο θα είμαι στα προβλήματα τα οποία θα γεννηθούν ενδεχομένως ως νέα. Έχω να λύσω πολλά προβλήματα. Προχθές βγήκε η άδεια ιδρύσεως του σφαγείου, μετά από 2 χρόνια αγώνα και κόπο, και βαδίζουμε ολοταχώς για να το κατασκευάσουμε. Είμαι στο ελεκτικό συνέδριο και προσπαθώ να πάρω την περιβόητη απόφαση για να κλείσω τις τρύπες των Φερών. Γιατί αν κάποιος μπορούσε να πει κάτι για τη δημοτική αρχή αυτήν, αυτό θα έλεγε, για τις τρύπες των δρόμων, που δεν έχουμε όμως καμιά ευθύνη εμείς. Τα χρήματα τα έχω εδώ και 8 μήνες, 10 μήνες και δεν μπορώ να κλείσω τις τρύπες, ενώ έχω τα χρήματα, γιατί εκκρεμεί η πράξη δυστυχώς που έκανε η τότε Επίτροπος με όλα όσα συνέβησαν τότε στο ελεκτικό συνέδριο. Αν λοιπόν ρωτούσα έναν από τις Σφαίρες, τι παράπονο έχεις από τον Δήμαρχο και από τη Δημοτική Αρχή, είμαι σίγουρος, συγκρίνοντας με τις παλιές δημοτικές αρχές του αμυγούς Δήμου Φερών, του Καποδιστριακού, δεν θα έχει να πει και πάρα πολλά αρνητικά πράγματα για το πρόσωπό μου. Η ψυχολογία. Γιατί το τοποθετείτε όμως εκεί? Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ελάττωμα αυτή τη στιγμή στο. Και φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλο. Ποιο το ελάττωμα?
Σας έδωσε ο νόμος έναν δημοτικό σύμβουλο προερχόμενο από τη Δημοτική Ενότητα Αθηνών. Αυτό ήταν λάθος, τραγικό. Και το δέχτηκε και η Αθήνα. Δεν και είναι φυσιολογικό να λειτουργεί και έτσι. Και θα το διορθώσουν. Αυτό ήταν ένα λάθος το οποίο έγινε από αυτούς οι οποίοι συγκρότησαν τον Καλλικράτη τότε. Προφανώς. Τραγικό λάθος. Δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά εδώ μιλάμε δηλαδή, τώρα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι υπήρχε δημοτική αρχή με δήμαρχο, πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, δύο αντιδημάρχους, προέδρους των επιχειρήσεων. Και ξαφνικά έχει τρεις δημοτικούς συμβούλους στην αντιπολίτευση. Ναι, και έναν της συμπολίτευσης. Είναι φυσιολογικό. Έτσι. Και αλλήμον αν δεν παιδευόταν και δεν έτρεχε και αυτός. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω όμως για αυτό και λοιπόν μιλάμε, το βλέπω. Αυτό θα διορθωθεί από την Αθήνα. Αυτό θα διορθωθεί. Δεν μπορεί να μην διορθωθεί. Αλλά θα διορθωθεί σε 5 χρόνια. Όπως πριν την περασμένη τετραετία είχα 2. Ναι. Έτσι, γιατί τον κύριο Δουνάκη, ο οποίος πήρε 2.600, πόσο πήρε τώρα. Και βρέθηκε εκτός. Δηλαδή ο δεύτερος και ο τρίτος μετά του Φαλέκα και τον Κότση και βρέθηκε εκτός Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτοί οι οποίοι λένε ή αυτοί που κάνουν σπέκουλα και λένε «Ω, να φύγετε». Το λέει ένας ο οποίος διεκδίκησε το Δήμο της Αλεξανδρούπολης και λέει ένα κομμάτι να φύγει. Με ποιο δικαίωμα λες εσύ τους άλλους να φύγουν? Και πώς ξέρεις εσύ ότι ο λαός των Φερών θέλουν όλοι να φύγουν από το Καλλικρατικό Δήμο? Και πώς τολμάς να λες φύγετε όταν δεν ξέρεις τι σημαίνει διοίκηση ενός Δήμου? Όπως και αυτοί μέσα από τις σφαίρες που λένε θέλουμε να φύγουμε. Πώς θα διοικηθεί ένας Δήμος? Πάω τώρα ως πρόεδρος της ΠΕΔ και βλέπω Δήμος. Πήγα στο κάτω Νευροκόπη, χθες ήμουν στα Άβγηρα, θα πάω την Τρίτη στη Θάσο, θα πάω την μεθεπόμενη εβδομάδα στο Δημότυχο και στην Ορεστιάδα. Έχουν αυτοί οι Δήμοι από έναν μέχρι 4 μηχανικούς ως τεχνική υπηρεσία. Στη σύγχρονη εποχή, όπου το κυνήγι των μελετών και των χρηματοδοτήσεων μέσα από το ΕΣΠΑ και από τα άλλα χρηματικά εργαλεία είναι τεράστιο και ανταγωνιστικό, πώς θα ανταπεξέλθουν αυτοί οι Δήμοι όταν δεν έχουν τη δυνατότητα να ελκύσουν ποσά από τέτοιου είδους χρηματοδοτικά εργαλεία χωρίς να έχουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες? Μπορούν με 2, 3 και 4 μηχανικούς να λειτουργήσουν? Εγώ ρωτάω. Θα μπορούσαν να διεκδικήσουν με τον τρόπο που διεκδικήσαμε εμείς το εργοστάσιο και να φτιάξουμε και ένα σφαγείο? Δεν ξέρω. Εγώ όμως που ξέρω τι σημαίνει διοίκηση ενός Δήμου, μικρού ή μεγάλου πια, και μπορώ να κάνω τις συγκρίσεις. Ναι. Λέω σε αυτούς που κάνουν σπέκουλα και λένε ένα κομμάτι του λαού, φύγετε με την ευχή μου. Πώς τολμάς και λες φύγε? Δεν λέω τίποτα. Με σεβασμό προσπαθώ να κρατηθώ σε επίπεδα δικαιοσύνης και να διοικήσω και τους 3 καποδιστριακούς Δήμους σωστά. Και όταν κύριε σταυρωθεί εκείνη η ώρα και θα χρειαστεί να ερωτηθεί ο λαός των Φερών, αφού θα έχει κατασκευαστεί το σφαγείο, αφού θα έχουν τελειώσει οι δρόμοι, αφού θα υπάρχει δικαιοσύνη όσον αφορά την ανακατανομή και την κατανομή όλων των πόρων, αφού θα έχουμε δημιουργήσει ήδη, κάνω ενέργειες ως πρόεδρος της ΠΕΔ, να δει επιτέλους η πολιτεία, όπως είδε η Τουρκία. Είδατε τι εξήγηλε η Τουρκία μέσα από την Τουρκική Βουλή? 357 εκατομμύρια τουρκικές λίρες, δηλαδή περίπου 120 με 130 ναι. εκατομμύρια ευρώ, κάνει δρόμους, αναχώματα, παρακάμψεις, κάνει λεκάνη αποταμίευση νερού, δημιουργεί ένα σωρό πράγματα προκειμένου όχι μόνο να μην ξαναγίνουν πλημμύρες στην Αδριανούπολη και στον χώρο μέχρι τα Ύψαλα, αλλά για να μπορέσει το νερό να το τυθασέψει και να το ρίξει σε αρδεύσεις. Επιτέλους, η δικιά μας η κυβέρνηση, η παλιά και η τωρινή, δεν πρέπει να σκύψει αμέσως το κεφάλι της εδώ και να δει δύο πράγματα στον Εύρο. Και πρώτα τον Εύρο. Πρώτα να δει το εργοστάσιο της Άκρης να το ανοίξει, ναι. όπως υποσχέθηκε, και δεύτερον να αρχίσει τα αντιπλημμυρικά έργα στον Εύρο. Θα δώσει 30 εκατομμύρια πάντως, λέει. Πώς? 30 εκατομμύρια, είπε σήμερα ο Υπουργός. Θα δώσει για. Μα τι υποσχέθηκε. Η κυβέρνηση η οποία ανυποχώρητα εφαρμόζει τις προγραμματικές της, το πρόγραμμά της ναι. μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις, οφείλει να κάνει και αυτό. Τώρα, και οφείλει να κάνει και άλλα πράγματα. Πάμε στις πλημμύρες. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι κάνουν σπέκουλα και λένε να φύγουν οι φέρες, ας σταματήσουν και ας με σεβασμό δούμε την πραγματική αληθινή θέληση του λαού των Φερών και το συμφέρον. Και το αυτό συμφέρον. Πώς θα αποτυπωθεί, το ρώτησα και στον κύριο Χατζημάλιογλου. Είχαν μαζέψει πριν από τις προηγούμενες εκλογές υπογραφές, είχαν γίνει ναι, τα θυμάμαι, τα δημοτικά θυμάμαι. Συμβούλια κτλ. Τα παρακολουθώ, αλλά δεν μιλάω, κύριε Σταυρίδη. Λέω. Δεν πρέπει να πιστεύετε μιλάω. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος τρόπος για να ξανακαταγραφεί η γνώμη των φεριωτών, οι οποίοι έχω την αίσθηση ότι παραμένει συντηρητική στο να φύγουν, να δημιουργήσουν ένα νέο. Δεν το ξέρω αυτό. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Υπάρχει τρόπος, πιστεύετε, δεν το ξέρω, πρέπει αλλά να υπάρξει. Βλέπω 5-10 ανθρώπους οι οποίοι κινητοποιούνται συνεχώς και ξέρετε, κάνουν και κακό. Θα πρέπει να μετρηθεί η γνώμη ή θα πρέπει να υπάρχει πάλι μια απόφαση? Για μένα πρέπει να μετρηθεί.
Για μένα πρέπει να μετρηθεί. Διότι λέει τώρα χωροταξικά, δηλαδή οι 325 δήμοι. Να γίνουν 500. Είναι λάθος. Εγώ δεν έχω μάθει να κάνω σπέκουλα όπως κάνουν άλλοι. Εγώ λέω την άποψή μου. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Και εγώ δεν θα το εμποδίσω. Να σας πω και το άλλο, κύριε Σταυρίδη. Έχετε την εντύπωση ότι για μένα είναι ευχαρίστηση να διοικώ τρεις παλιούς δήμους? Είναι εύκολο? Είναι τρομερά δύσκολο. Φανταστείτε να μην είχα τις σφαίρες και να είχα μόνο την Αλεξανδρούπολη. Εάν δεν είχα και την Τριανούπολη. Θα ήταν το ίδιο για μένα. Μα το έδειξε κάθε ότι χρειάζονται αλλαγές στον Καλλικράτη. Πολλές. Πολλές. Λοιπόν, πλημμύρες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ, αν δεν σεβόμουν το λαό των Φερών, θα άφηνα έναν αντιδήμαρχο να λέει την άποψή του την αντικαλλικρατική? Ο Νίκος ο Γκότσης είναι αντικαλλικρατικός. Ναι, μου το είπε σήμερα στο ραδιόφωνο. Του είπα εγώ ποτέ, μην λες έτσι. Ίσα-ίσα, το μόνο που του λέω είναι προσπάθησε, τρέξε, παραπάνω. Λοιπόν, την προηγούμενη Παρασκευή τέτοια ώρα θα έπρεπε να έχουμε πάλι εκπομπή. Ναι, ρε, εμένα δεν μου φέρατε όμως. Θα σας φέρουμε. Α. Έπρεπε να έχουμε πάλι εκπομπή, δεν καταφέραμε να κάνουμε την εκπομπή. Γιατί ήσασταν στον Πόρο, στη Δημοτική Ενότητα Φερών, ήσασταν στο Δημαρχείο, όπου ήταν σε εξέλιξη μια πολύ κρίσιμη συνάντηση, σύσκεψη, ένα τοπικό συντονιστικό. Εκεί πήρατε αποφάσεις για να προσπαθήσετε να σώσετε τον οικισμό του Πόρου κτλ. Έτσι πρέπει να είμαστε και έτσι θα είμαστε κάθε χρόνο και κάθε χειμώνα? Θα προσπαθούμε να σώσουμε τις περιουσίες? Λοιπόν, σας είπα. Παρακαλώ, θα περιμένω, δεν πειράζει. Σας είπα προηγουμένως ότι ως πρόεδρος της ΠΕΔ έχω υποχρέωση να προχωρήσω λίγο περισσότερο διεκδικώντας πράγματα στον Εύρο. Δεν θα μείνουμε έτσι και δεν πρέπει να μείνουμε έτσι. Γιατί εάν συνεχίσουμε να μείνουμε έτσι, στο τέλος τα σημεία της φύσης, αυτό που λέγεται έντονα καιρικά σημεία, στοιχεία τα οποία συμβαίνουν κάθε χρόνο και περισσότερο, στο τέλος θα πνίξουν όλο τον Εύρο. Και αυτή η κυβέρνηση με την αριστερή αντίληψη και με την ανάγκη να στέκεται δίπλα στο λόγο και να το δείχνει αυτό αληθινά, ναι, δεν έχει παρά να το υλοποιήσει. Δηλαδή, επιτέλους, 12,5 χιλιόμετρα κάνουν οι Τούρκοι καθαρισμό της Κήτης, του Εύρου. Επάνω στον Τζούτσα και κάτω εδώ πέρα. Αυτά όλα πρέπει να καθίσει η κυβέρνηση άμεσα. Όπως το ζήτησε και από τον καινούργιο Υπουργό Υποδομών και Δικτύων όταν με επισκέφθηκε πριν από μια εβδομάδα στο γραφείο μου. Το ένα που του ζήτησε, αλλά δεν σου ζητήσω δεύτερο. Δεν θέλω. Αυτό θέλω να κάνεις. Να πας κάτω και να πεις. Ο ποταμός Εύρος πρέπει να διευθετηθεί. Πρέπει να καθαριστεί και πρέπει να γίνουν λεκάνες αποταμίευσης. Εμείς έχουμε συγκεκριμένα πράγματα εκεί πέρα. Έχουμε κάμπο. Δεν έχουμε ούτε βουνά, ναι, για να κάνουμε φράγματα, ούτε άλλα πράγματα. Μπορούν να γίνουν όμως συγκεκριμένα απτά πράγματα. Και πρέπει να πέσουν χρήματα. Και πρέπει να πέσουν χρήματα και από τον προϋπολογισμό της Ελλάδος, αλλά και από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί κάθονται και κοιτάζουν ακίνητοι οι πολιτικοί στο κέντρο. Και μιλάω τώρα για τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Φωνάζαμε, διαμαρτυρόμασταν. Όχι όσο έπρεπε. Και όχι όλοι όσο έπρεπε. Σύμφωνα με τη θεσμική του ιδιότητα. Ο Εύρος είναι παραμελημένος πρώτα γι' αυτό. Από την τοπική αυτοδιοίκηση, από το πρώτο, δεύτερο βαθμό κτλ. Ποιο δεν φώναζε όσο? Κοιτάξτε, καταρχήν η φωνή έπρεπε να είναι μεγαλύτερη στην κεντρική σκηνή, έτσι. Έπρεπε να είναι από τους βουλευτές εννοείται. Νομίζω πως ναι. Δεν είναι κακό να ορίζουμε και να προσδιορίζουμε κάποια λάθη που γίναν. Δεν είναι κακό. Γίναν λάθη τρομακτικά. Γίναν παραλήψεις. Δεν μπορεί ο Εύρος. Εάν αυτό το ποτάμι ήταν κοντά στην Αθήνα, θα το αφήνανε έτσι? Είμαι σίγουρος πως όχι. Αλλά φταίμε εμείς. Λιγότερο ή περισσότερο καθένας σύμφωνα με τη θεσμική του ιδιότητα και θέση. Φταίμε εμείς εδώ στον Εύρο. Φταίμε εμείς εδώ στη Θράκη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δικαιολογία ότι πρώτον η Βουλγαρία δεν επικοινωνεί μαζί μας όσο θα έπρεπε να επικοινωνεί για τα νερά που αφήνει και για τους όγκους που κρατάει στα φράγματά της, αλλά και για την Τουρκία, η οποία δεν δέχεται να μπει σε προγράμματα όπως το Ιντερέκ κτλ. Γιατί αυτομάτως θα πρέπει να αποδεχθεί συγκεκριμένα στάδια. Θα σας πω αμέσως. Αυτά τα 375 εκατομμύρια τουρκικές λίρες, οι Τουρκοί δεν τα βάζαν όλα. Αναγκάστηκαν και τα βάλαν όλα γιατί αθέτησε την υπόσχεσή της η Βουλγαρία να συμμετέχει, ναι, στη σύμπραξη αυτών των έργων. Και τα βάζει μόνη της τώρα η Τουρκία. Τώρα ρίχνει περισσότερα νερά. Φτάσαμε στα 2.800 κυβικά το δευτερόλεπτο. Μα ό,τι το πράγμα ποσότητας το κρατάει στο 90%. Ναι, το κρατάει γιατί παράγει λιτικό ρεύμα, γιατί το κρατάει, ναι, όταν το χρειάζεται κτλ. Ωραία, εμείς τι κάνουμε? Ευρωπαϊκή Ένωση είναι. Έχουμε κάνει κάποιο διάβημα? Πήγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο? Εγκαλέσαμε κανένα γείτονα, κανένα κράτος που λέγεται επίσημα Βουλγαρία? Κάναμε κάτι γι' αυτό? Τίποτα απολύτως. Είναι δυνατόν? Πάμε, λέτε. Για μένα, εάν δεν υπάρχει συμφωνία να υπάρχει συγκεκριμένη ροή των υδάτων από τα φράγματά τους, βεβαίως και πρέπει να πάμε στο δικαστήριο. Δεν
τώρα εκεί δεν είναι κάθε μέρα ο πόρος και τα λαγινά και το πίθιο. Άνθρωποι ζουν εκεί πέρα μέσα. Άνθρωποι, Έλληνες. Εκτός και αν πιστεύουν ότι ο Εύρος δεν είναι κομμάτι της Ελλάδας. Ετοίμασε επιστολή προς τον Υπουργό της χώρας. Με μοναδικό θέμα αυτό. Τις πλημμύρες. Τις πλημμύρες. Και λέω στο τέλος, εάν πιστεύετε ότι στον Εύρο δεν ζουν Έλληνες και ότι δεν είναι κομμάτι της Ελλάδας, πάω πάσου. Σταματάω. Να μας το πείτε όμως. Και είχα πει και κάτι άλλο. Πάλι σε αυτόν τον πολιτικό της κυβέρνησης που έγινε σήμερα πρωθυπουργός όταν ήταν στην εξωτερική αντιπολίτευση. Μην έρχεστε εδώ και μιλάτε για την ευαισθησία σας όσον αφορά τον Εύρο και τη Θράκη, εάν δεν το εννοείτε και δεν το έχετε αποδείξει. Την επόμενη φορά που θα έρθει, εάν συνεχίσει να είναι έτσι ο Εύρος, θα έρθει να κάνει τι. Τι θα έρθει να κάνει οποιοδήποτε Τσίπρας. Πριν γίνει πρωθυπουργός, είχε έρθει, είχε δει τα πλημμυρισμένα. Βεβαίως. Βεβαίως. Έχει δώσει δείγματα πολύ καλά πολιτικής, καρτερής και αληθινής. Δηλαδή το γεγονός ότι εγώ είμαι έρημος, παρά το γεγονός βρίσκομαι, είμαι λάτρης του κοινωνικού φιλελευθερισμού, είμαι έρημος γιατί δεν θα γίνουν τα λυσορυγεία. Ένα γεγονός τεράστιο που σταμάταγε κάθε προοπτική ανάπτυξη, αν γινόταν. Το θεωρείτε δεδομένο ότι τελειώσαμε? Βέβαια, τελειώσαμε. Και περιμένουν και άλλα. Περιμένω να μου δώσει την δυτική χερσαία ζώνη του λιμένα. 100 στρέμματα. Τα οποία βέβαια τα έχω τώρα μόνο όμως για να κάνω έργα επάνω μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από ΕΣΠΑ. Αυτά τα 100 στρέμματα, τα οποία υπάρχουν μόνο για την πόλη, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή ανάγκη να λειτουργήσει υπέρ του λιμανιού, δεν έχει να κάνει τίποτα. Το Λουλούα Πάρκου λειτουργεί υπέρ του λιμανιού. Η λειτουργία της ανάγκης του λιμανιού έχει εξυπηρετήσει σε κάτι το λιμάνι. Το πάρκινγκ λειτουργεί σε κάτι για το λιμάνι. Έσοδο είναι, κύριε Λαμπάκη. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι όταν... έσοδο για τον Όλα. Δεν με ενδιαφέρει. Να βρει απαλού. Να λειτουργεί στο λιμάνι, να αναπτυχθεί, να φέρει επενδύσεις, να κάνει εμπορευματικό σταθμό, διαμετακομιστικό κέντρο και να φέρει δρομολόγια εμπορικά, να δημιουργήσει κίνηση και να έχει πολλά περισσότερα. Από το πάρκινγκ περιμένει, από το μισό ευρώ. Και από τους τρεις μήνες που λειτουργεί το Λούνα Πάρκ, αυτό είναι κομμάτι της πόλης. Το διεκδικεί διαχρονικά ο Δήμος μας με όλες τις δημοτικές αρχές και τους δημάρχους. Ναι. Θα το πάρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το πάρουμε κατά κυριότητα. Είναι 100 στρέμματα, είναι γη που την πατάγαν από τη γέννηση του Ντεντέα Γάτς οι Αλεξανδροπολίτες και οφείλει η σημερινή κυβέρνηση να μου δώσει τη δική χερσαία ζώνη. Ωραία, και θα τη δώσει και τα λεφτά για να γίνουν το έργο, θα υπάρχουν. Μα προχωράω ήδη. Προχθές ανέθεσε στο Μετσόβι Πολυτεχνείο την ακτομηχανική μελέτη του άλλου κομματιού, από τον Άγιο Έφλου μέχρι τους Αυτοπροσκόπους. Και βέβαια ξεσηκώθηκαν κάποιοι, μην πω τη λέξη πώς και για ποιο λόγο, και είπαν γιατί το δίνει στο Μετσόβι. Γιατί δεν υπάρχει άλλος προσωμιωτής κυμάτων, ένας είναι στο Μετσόβι. Και αν έχετε, λέω, κάποιον άλλο να μου πείτε, ιδιώτη εδώ στη Θράκη, πείτε το και το ακυρώνω αμέσως, το υπογράφω. Και πάω εκεί. Δεν έκαναν τίποτα. Έτσι, αντιπολίτευση. Τέλος πάντων, προχωράω. Προχωράω. Είναι δυνατόν λοιπόν να πάρω εγώ χρηματοδότηση για να αναπλάσω το χώρο εκείνο και να συνεχίζει να ανήκει η χρήση στον Όλα? Δεν είναι δυνατόν. Αυτή η κυβέρνηση θα το κάνει και αυτό. Περιμένουμε πολλά. Διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα. Θέλω να βάλουμε στην ατζέντα σε λίγο, μόλις γυρίσουμε, και άλλα θέματα τα οποία αφορούν τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Θέλω να συζητήσουμε και για αυτό το πρόγραμμα της κοινωνικής σύμπραξης που ακούσαμε πολύ έντονα το προηγούμενο διάστημα, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν την λειτουργία του Δήμου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, πρόσωπα στο Thraki.net, Παρασκευή βράδυ 13 Φεβρουαρίου. Είπατε για την νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στο πρόγραμμά της είχε πολύ ψηλά το θέμα της κοινωνικής κρίσης. Ναι. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν έχουν ρεύμα, που δεν έχουν νερό, που δεν έχουν αφάν, που δεν έχουν... η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Το ρώτησα και σε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από τον Εύρο, πώς το εννοεί και πώς θα το λειτουργήσει αυτό η νέα κυβέρνηση. Δηλαδή, θα πει στους Δήμους, τόσο κοστίζει το πρόγραμμα, πάρτε τα χρήματα, κάντε την κοινωνική πολιτική, διότι έχετε πρώτο βαθμό κοινωνική πολιτική. Μπορείτε να ασκήσετε κοινωνικούς λειτουργούς, προγράμματα κτλ. Ή θα δημιουργήσει νέους θεσμούς η ίδια κυβέρνηση? Κοιτάξτε, καταρχήν όχι έχουμε εμείς τη δομή την κοινωνική για να παρεμβαίνουμε. Μέχρι στιγμής μόνο εμείς ήμασταν, δεν υπήρχε άλλος. Μόνο οι Δήμοι ήταν. Τώρα, με την δυνατότητα που έχει διαφανεί ήδη στην κυβέρνηση το πρωτογενές πλεόνασμα να κατεβεί στο 1% ή και να μην υπάρχει,
Αυτό από το 3% στο 0, ναι, δίνει τη δυνατότητα από 3 μέχρι 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο να τα διαχειριστεί επιπλέον η σημερινή κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός που το χαιρετίζω και εγώ με πολύ μεγάλη ανακούφιση. Ας το δούμε να γίνεται πρώτα. Ναι, εγώ είμαι καλοπροαίρετος. Ναι. Είπαμε ότι από την μέρα που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές, όλοι οι Έλληνες γίναμε ΣΥΡΙΖΑ, υπό την έννοια ότι αλίμονο αν αποτύχει αυτή η κυβέρνηση. Έτσι είναι. Θα έχει τελειώσει ο λαός μας, έτσι. Άρα όλοι είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Υπό αυτή την έννοια, για να μην μπερδευτούμε. Τώρα, βεβαίως εμείς ως Δήμοι, σε όλη την Ελλάδα, θυμόσαστε ότι εκείνα τα δύσκολα χρόνια πριν από δύο χρόνια, τρία χρόνια, πριν από 1,5 χρόνο, πληρώσαμε χρήματα, βάλαμε κωδικούς μέσα στον προϋπολογισμό και πληρώσαμε ρεύμα. Συνδέσαμε, θυμάμαι, παραμονή Χριστουγέννων, συνδέσαμε 41 νοικοκυριά Αλεξανδρούπολη και Φέρες. Ό,τι δηλαδή ήταν δηλωμένο. Δεν υπήρχε άλλο τότε, θυμάμαι. Ό,τι ήταν το κάναμε. Μέσα από το κοινωνικό μας παντοπολείο, μέσα από, από τη σύντησή μας, μέσα από τις δομές του βοήθεια στο σπίτι, όποιον ανήμπορο, άστεγους, έχουμε αυτή τη στιγμή 8 άστεγους. Τι να κάνουμε, δημιουργήσαμε ξενώνα, το κάναμε και αυτό. Τι άλλο να κάνουμε, συντήσουμε 320 άτομα κάθε μέρα. Έχουμε τους καλύτερους παιδικούς σταθμούς με μηδέν τροφία. Μπορεί να σηκώσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης που το ξέρετε καλά. Εάν πει η κυβέρνηση ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να δίνετε πρωινό στα παιδιά. Δεκατιανό. Όταν πάνε σχολείο κτλ. Ξέρω ότι το κάνετε με άλλους. Σε 200 παιδιά ήδη, έτσι. Ναι, αλλά μπερδεύετε κάτι τώρα. Το κάνετε, ξαναλέω, ως δημοτική αρχή. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι θεσμοθετημένο. Δεν είναι θεσμοθετημένο και ότι υπάρχουν κωδικοί για να. Ακριβώς. Εάν λοιπόν πει, πιστεύετε ότι ο ιδανικότερος τρόπος για να ακουμπήσουμε να ακουμπήσετε τον πολίτη είναι μέσω των Δήμων, ή θα πρέπει η κυβέρνηση μόνη της να λύσει το θέμα αυτό. Ναι, μέσω των Δήμων, γιατί έχουμε όλο το μηχανισμό. Αυτή τη στιγμή η κεντρική πολιτεία δεν έχει τίποτα. Οι πρόνοι όλοι είναι στο Δήμο. Έτσι. Η περιφέρεια επίσης δεν έχει τίποτα. Όλες οι δομές οι κοινωνικές είναι στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, στους Δήμους. Μα όταν φωνάζω και λέω τόσο καιρό, σε εσάς θυμάμαι πόσο ευχαριστώ, το 92% των κρατικών λειτουργιών εκτελούνται, υλοποιούνται από τους Δήμους. Τι είναι το πρόγραμμα της κοινωνικής σύμπραξης? Η κοινωνική σύμπραξη είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα από ένα ειδικό ταμείο που λέγεται επισιτιστική βοήθεια. Δηλαδή, στον ανήμπορο, στον πεινασμένο, σε αυτόν που κατά τεκμήριο είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως έχει προσδιοριστεί το κατώτατο όριο, αυτό που το ποσό το πορίζει ότι είναι κάτω από τις φτώχειες. Και με κάποια άλλα κριτήρια, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, αυτοί που δεν έχουν αφάν, αυτοί θα ντυθούν, θα ταϊστούν, το λέω χοντρά για να γίνει αντιληπτό. Ποιοι το δικαιούνται, μην νομίσουν ότι είναι για όλο τον κόσμο. Και βέβαια θα είναι και χρήματα. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα μας δώσουν χρήματα στο χέρι, αν θα μας δώσουν και χρήματα και τρόφιμα και ενδύματα και υπηρεσίες. Θα τα δούμε αυτά στη δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση τελείωσε σήμερα, 13 του μηνός. Εμείς τη λέμε την Τετάρτη την κοινωνική σύμπραξη, η οποία έχει να κάνει στον νομό Εύρου με δύο συμπράξεις κοινωνικές. Η μία στο Βόρειο Εύρο με λίντερ τον Δήμο Οριστιάδας και το Δήμο Ετέρο ως το Δήμο Δημοτήχου, τη Μητρόπολη. Και δεν ξέρω αν έχουν και κάποιο άλλο, αν βάλαν κάποιο πρόσωπο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ναι, που ασκεί κοινωνική πολιτική. Και στο Νότιο Εύρο είναι leader ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ο Δήμος Σαμοθράκης, ο Δήμος Σουφλίου, η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης και το Πολυκοινωνικό. Τα στείλαμε στο Ινστιτούτο, είναι 70 κοινωνικές συμπράξεις σε όλη την Ελλάδα. Η ιδιαιτερότητα σε εμάς τον νομό Εύρου, γιατί έχουμε δύο Μητροπόλεις και ένα τεράστιο μακρόστινο νομό. Αυτές οι 70 κοινωνικές συμπράξεις πήγαν στο Ινστιτούτο που έχει καθοριστεί από το ειδικό αυτό επιστημιστικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη δεύτερη φάση θα στείλουμε όλους τους δικαιούμενους όπως υπάρχουν μέσα από τις δομές κοινωνικές των Δήμων και της Εκκλησίας. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι και η Εκκλησία επιτελεί ένα κοινωνικό έργο τεράστιο μαζί με τους Δήμους. Και μέσα στο σύστημα το Ινστιτούτο θα βάλει τα κριτήρια και θα κρατήσει και θα πετάξει δικαιούμενους από όλη την Ελλάδα και από τις 70 συμπράξεις. Άρα λοιπόν ό,τι έρχεται θα έρχεται ονοματισμένο μετά. Ονοματισμένο. Ονοματισμένο και ο Δήμος που θα είναι leader, εν προκειμένου στον Εύρο ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και ο Δήμος Ορεστιάδας, θα είναι αυτός ο οποίος θα κάνει όλο αυτό το μοίρασμα
Και θα είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Υπάρχει δομή για να τους τρέξει. Βεβαίως. Βεβαίως. Έχουμε δομή, αλλά σας είπα ότι θα μας δώσουν ένα κονδύλιο. Μου φαίνεται ότι είναι περίπου το 13% για να προσλάβουμε μεταφορικά μέσα ανθρώπους για να διακινήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία που δεν είναι και εύκολη. Και γι' αυτό ως leader μπήκαν οι δήμοι των πρωτευουσών σε όλη την περιφέρειά μας. Ναι. Μπήκαν leader, οι πέντε πρωτεύουσες και η Ορεστιάδα λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι το τελευταίο επισυδιστικό πρόγραμμα και ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να υπάρξει αληθινή οικονομική ανάπτυξη και μέσα από την οικονομική ανάπτυξη θα υπάρξει χτύπημα της ύφεσης, δημιουργία θέσης εργασίας, ώστε να μην υπάρχει λαός που θα πεινάει. Υπάρχουν ωφελούμενοι και στην Τραϊανού που όλοι ρωτάει. Βεβαίως. Ναι. Είπαμε ότι η σύμπραξη του Νοτίου Εύρου περιλαμβάνει το Δήμο Αλεξανδρούπολης, άρα Αλεξανδρούπολη, μάλιστα, Τραϊανούπολη, Φέρες. Μάλιστα. Τώρα, επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμο Αλεξανδρούπολης. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα, κύριε Σταυρίδη, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αληθινά και εγώ δεν το είχα αντιληφθεί την περασμένη τετραετία. Το αντιλήφθηκα όμως τώρα από την ενασχόλησή μου και τη θεσμική μου θέση και το ρόλο μέσα από την Προεδρία της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το διαπίστωσα μέσα από τους εξειδικευμένους επιστήμονες της ΠΕΔ. Μην ξεχνάμε ότι η ΠΕΔ έχει 16 επιστήμονες, οι οποίοι είναι υπάλληλοι και πληρώνονται από προϋπολογισμό ειδικό της ΠΕΔ. Ναι. Έτσι, η ΠΕΔ είναι ένα τεράστιο εργαλείο. Έχουμε γραφεία σε κάθε πρωτεύουσα νομού και έχουμε υπαλλήλους σε κάθε πρωτεύουσα νομού. Τι σημαίνει επιχειρησιακό πρόγραμμα? Είναι το πρόγραμμα, είναι ο σχεδιασμός, είναι η στρατηγική που δημιουργείται για την επόμενη πενταετία. Εάν δεν υπάρχει το επιχειρησιακό πρόγραμμα σωστά και αληθινά, σύμφωνα με τις δυνατότητες, τις προοπτικές και τη δυναμική του κάθε Δήμου, ο Δήμος δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί ούτε να διεκδικήσει χρηματοδοτήσεις, ούτε να δει ποιες μελέτες θα κάνει, γιατί το να κάνει μελέτες έτσι μαξιμαλιστικά. Δηλαδή, έκανα εγώ μια μελέτη για ένα τεράστιο ξενοδοχείο. Ε? Παιδιά, έχω ένα ξενοδοχείο 7 αστέρων, στον Πύργο. Ναι. Έκανα τη μελέτη. Πόσο μου στήριξε? 500.000 ευρώ. Πάνω 500.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Μια μελέτη η οποία δεν μπορεί ποτέ να κουμπίσει έργο, λέτε. Και δεν πρόκειται ποτέ να κουμπίσει έργο. Πρόκειται ποτέ να γίνει, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να χρηματοδοτηθεί. Πρέπει λοιπόν μέσα από το αναπτυξιακό αυτό στρατηγικό σχεδιασμό να υπάρξει ο προσδιορισμός εκείνων των έργων που πρέπει να γίνουν, που μπορεί να συμβούν και να γίνουν και αντίστοιχες μελέτες χωρίς να υπάρχει η παραμικρή διαρροή έστω και από ένα ευρώ. Ναι. Είναι πολύ βασικό. Και βέβαια είπαμε ότι η προοπτική σε βάθος πενταετίας, μάλλον τετραετίας, είναι 14-19 πενταετίας, συγγνώμη, πενταετίας, και μάλιστα συμπίπτει και σχεδόν 14-19 είναι αυτό, 14-20 είναι το ΕΣΠΑ. Συμπίπτει και με το ΕΣΠΑ. Ναι. Σχεδόν παρά ένα χρόνο. Άρα, χρειάζεται να μπει όλη η δυναμική που έχει κάθε Δήμος, να σχεδιάσει το Δήμο σωστά, να βάλει τα έργα σωστά, να βάλει τις προοπτικές που έχει, να βάλει κοντοπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα έργα, και το πρόγραμμα να ολοκληρωθεί με την δυναμική που πρέπει να έχει μέσα από τη δυνατότητα χρηματοδοτήσεων. Πολύ μεγάλο γεγονός λοιπόν ο στρατηγικός σχεδιασμός. Τι έκανε η ΠΕΔ αυτό, προκειμένου να καταλάβουν οι δήμαρχοι και οι 22 δήμαρχοι, μη εξαιρεμένου και εμού, ναι, και οι δημοτικές αρχές, αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες που δυστυχώς έχω διαπιστώσει πηγαίνοντας στους Δήμους από Καβάλα και μέχρι Ορεστιάδα, ήδη έχω πάει σε 4 Δήμους. Έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων, επιστημόνων και των αιρετών. Είναι πολύ μεγάλο κακό αυτό το κενό. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση, να εξυπηρετηθεί ο Δήμος από το συνδυασμό αυτών και το δέσιμο αυτών των δύο παραγόντων. Εάν δεν μπορείς να εμπνεύσεις, να φοβήσεις, να πιέσεις, δεν ξέρω πώς το πεις. Τους υπηρεσιακούς παράγοντες, τους εξειδικευμένους επιστήμονες, ως αιρετός, ως δήμαρχος, ως δημοτική αρχή, ως αντιδήμαρχος, έχασε το παιχνίδι. Άρα λοιπόν το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι ένα τεράστιο γεγονός για τους Δήμους και γενικότερα για την Ελλάδα, έτσι. Πώς λοιπόν πρέπει να στηθεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα, ποια είναι τα έργα τα οποία πρέπει θα να σας πω αμέσως και πώς θα επιλεγούν? Καταρχήν δεν είναι έργα μόνο. Είναι το έργο το που θα επιλεγεί, θα είναι το αποτέλεσμα. Επιχειρησιακό πρόγραμμα σημαίνει ότι φτιάχνω ένα Δήμο ικανό να αντέξει στους κλειδονισμούς
των προβλημάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να σταθεί σωστά απέναντι στις προοπτικές. Δεν είναι δηλαδή ένα νέο τεχνικό πρόγραμμα. Όχι, βέβαια. Άλλο τεχνικό πρόγραμμα, άλλο προϋπολογισμό. Είναι τελείως διαφορετικά αυτά. Αυτά είναι μόνο πράγματα και έτσι, αποσπασματικά λειτουργούν. Ο στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να λειτουργήσει κάνοντας πρώτα-πρώτα το Δήμο ισχυρό. Πώς? Αρχίζοντας από τον ΟΗ, από τον οργανισμό του. Ήδη ο Δήμος άρχισε. Και όταν ρώτησα προχθές στα σεμινάρια που κάναμε, γιατί η ΠΕΔ κάνει σεμινάρια για να βάλει σε όλο αυτόν τον αγώνα της δημιουργίας ενός σωστού ικανού Δήμου, να βάλει όλους τους Δήμους, κάνουμε σεμινάρια και φέρνουμε εξειδικευμένους επιστήμονες. Προχθές φέραμε στην Κομωτινή από την ΕΤΑ δύο εξειδικευμένους επιστήμονες και τον διευθυντή του και πραγματικά έγινε μια υπέροχη συζήτηση. Πρέπει λοιπόν ο ικανός Δήμος που θα στηθεί μέσα από ένα στρατηγικό σχεδιασμό, επιχειρησιακό σχέδιο, να αρχίσει από τον οργανισμό του. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι μεταξύ των 4 από τους 22 Δήμους που το άρχισε ήδη. Και έχουμε πλέον μετά από 30 συναντήσεις. Τον εσωτερικό οργανισμό, τι. Θα τον τροποποιούμε. Τον έχουμε τροποποιήσει στην ουσία. Έχουμε τελειώσει. Και τι κάνουμε τώρα. Διαλύουμε νομικά πρόσωπα. Δηλαδή, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός που είναι στον Αποκδά διαλύεται αυτό το νομικό πρόσωπο. Διαλύεται και ενσωματώνει τον αθλητισμό στην Αντιδημαρχία Προγραμματισμού και Καινοτομίας και Ανάπτυξης και τον πολιτισμό στο γραφείο μου, το δικό μου γραφείο. Το παίρνω προσωπικά επάνω μου και θα βάλω βέβαια και ένα δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος θα είναι εντεταλμένος στον πολιτισμό για να συνεργαστούμε μαζί. Ναι. Η διάλυση αυτού του νομικού προσώπου σημαίνει φεύγουν οι διευθυντάδες, φεύγουν επιδόματα από τις ματάρχες, φεύγουν αιρετοί, φεύγουν πρόεδροι, φεύγουν αντιπρόεδροι. Συγχωνεύουμε διευθύνσεις. Η πολεοδομία και οι τεχνικές υπηρεσίες γίνονται μία διεύθυνση αντί για δύο. Εκεί στη συγχώνευση αυτή φεύγουν οι ματάρχες, φεύγουν προϊστάμενοι διευθυντές. Δεν θα χαθούν θέσεις εργασίας. Όχι, επιδόματα φεύγουν. Ναι. Για όνομα του Θεού, καλά κάνατε και το διευκρινίσατε για να μην παρανοηθεί. Υπολογίζω ότι περίπου ετησίως οικονομικό όφελος θα έχει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης περίπου 80.000 ευρώ ετησίως. Είναι πολύ μεγάλο ποσό για ένα Δήμο, ναι, για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει σε 1.000 πράγματα που είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένα τέτοιο ποσό. Και ταυτόχρονα. Μπορεί όμως να στο τέλος να καταγράψουμε εκπτώσεις σε κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Όχι, όχι. Αυτό είναι διασφαλισμένο. Είναι διασφαλισμένο απολύτως. Αυτό διαρκεί 6 μήνες αυτή η διαβούλευση. Με όλους τους προϊσταμένους, με όλους τους αντιδημάρχους, κάνουμε συμβούλια, κόντρα συμβούλια και φτάσαμε σε ένα επίπεδο να κάνουμε αυτές τις συγχωνεύσεις, αυτές τις απορροφήσεις, αυτές τις διαλύσεις, αλλά ταυτόχρονα να δυναμώσουμε τις διευθύνσεις οι οποίες μένουν μέσα από στελέχωση καινούργια και από ανθρώπους οι οποίοι ήταν αλλού, ενώ πρέπει να είναι αλλού, ναι, γιατί αυτή ήταν η εξειδίκευσή τους, γιατί αυτή ήταν η δυναμική τους και εμείς τους χρησιμοποιούσαμε κάπου αλλού. Γίνεται μια ανασυγκρότηση όλης της δομής με τους 500 υπαλλήλους, αρκετούς να τους μεταφέρουμε σε κάποιες άλλες υπηρεσίες και σε κάποιες άλλες διευθύνσεις και θέσεις και έτσι δημιουργούμε της επόμενης πενταετίας στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος θα αντέξει στα προβλήματα με αυτές τις καινοτομίες που κάνουμε και τις ανακατατάξεις και ταυτόχρονα θα έχει και τη δύναμη να ακουμπήσει προοπτικές ανάπτυξης που είναι ιδιαίτερες για την Αλεξανδρούπολη, γιατί δουλεύουμε. Τι να κάνουμε. Όποιος δουλεύει, πετυχαίνει κιόλας. Έχετε αντιληφθεί μέσα από την ενασχόλησή σας και με την ΠΕΔ, με την Περιφερειακή Ένωση των Δήμων, ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο ίσως δεν το είχατε δώσει τη βαρύτητα που θα έπρεπε να του δώσετε την πρώτη τετραετία. Το έχω πει. Γιατί βλέπω ότι μιλάτε πολύ για την ΠΕΔ. Ναι. Το έχω πει. Είναι ένα τεράστιο εργαλείο. Είναι μια δύναμη εκπληκτική. Και βλέπω ότι, συγγνώμη, σας διακόπτω και πάλι, και βλέπω ότι και από τα δελτία τύπου υπάρχει κινητοποίηση. Κάτι γίνεται δηλαδή. Υπάρχει κινητοποίηση. Κοίτα, είναι η δύναμη αντί ενός Δήμου, 22 Δήμων. Αυτή η δύναμη είναι συμπυκνωμένη σε 22 Δήμους μέσα, μαζί. Και αυτήν την έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή ως πρόεδρος και την εκμεταλλεύω με την καλή την έννοια. Δεν έγινε την περασμένη τετραετία με τον Κωστή, το CMG, γιατί κανείς μας δεν είχε αντιληφθεί ούτε κι αυτός τι είχαμε στα χέρια μας. Αλλά όμως πέραν τούτου, είχαμε να κάνουμε με πρωτογενή πράγματα ο καθένας του Δήμου του. Δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε τα μάτια μας από το χτύπημα των προβλημάτων. Τόσα πολλά προβλήματα με έναν Καλλικράτη ο οποίος έπρεπε να υπάρξει, αλλά όχι κακέκτυπος. Ναι. Έτσι. Και να μας δημιουργεί προβλήματα ακόμα περισσότερα κατά την εφαρμογή του. Τώρα όμως που μπήκαν τα πράγματα στη θέση τους, έτσι, με όλες τις δυσκολίες που έχουμε,
Τώρα που αντιληφθήκαμε τι συμβαίνει στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικότερα της οικονομίας, τώρα που καταλάβαμε πώς πρέπει να λειτουργήσουμε απέναντι σε ένα τεχνικό πρόγραμμα και σε ένα προϋπολογισμό με τις δυνατότητες και τις προοπτικές που έχουμε, τώρα που έχουμε αντιληφθεί μέσα από τον στρατιωτικό σχεδιασμό μας, τον στρατηγικό, συγγνώμη, σχεδιασμό, τι σημαίνει ένας δυνατός Δήμος και πώς πρέπει να διαμορφωθεί στο 2015, τώρα μπορούμε μέσα από την δυναμική της περιφέρειας των Δήμων, γιατί αυτό σημαίνει ΠΕΔ, μπορούμε να αντιληφθούμε ακόμη περισσότερο μέσα από τη συλλογικότητα και μέσα από την σύγκριση τι σημαίνει συλλογική επίθεση και άμυνα και διεκδίκηση ταυτόχρονα. Αυτό κάνω και νιώθω πολύ δυνατός και είναι λογικό. Τώρα, είπατε ξεκινώντας την κουβέντα ότι έχετε πια την άδεια του σφαγείου των Φερών. Με πρωτόκολλο και... Τι σημαίνει αυτό, ποιο είναι το επόμενο βήμα και... Λοιπόν, τώρα, αυτό σημαίνει ότι... Πότε θα δούμε μπουλντόζα. Η άδεια σημαίνει ότι αυτό είναι το σφαγείο. Έχει τρεις γραμμές, έχει συγκεκριμένο ρυθμό ετησίως βοηδών, συγκεκριμένο χοιρινών και συγκεκριμένο εγωπρόβατων. 27.000 εγωπρόβατα, 2.800 μου φαίνεται βοηδοί και 6.500 αυτή είναι η δυναμική του. Με αυτήν την άδεια πλέον πηγαίνουμε τώρα στην περιφέρεια για να πάρουμε την άδεια περί πεντρολογικών επιπτώσεων. Είναι πια όλα εύκολα, γιατί πια έχουμε το μπροστά μας. Έχουμε το σώμα της αδείας. Έχουμε τον τρόπο που θα λειτουργήσει. Έχουμε τη δυναμική του. Με αυτό λοιπόν παίρνουμε την άδεια περί πεντρολογικών επιπτώσεων και 2-3 άλλες άδειες πάντα από την περιφέρεια και πάμε κατευθείαν στην πολεοδομία για να βγάλουμε την άδεια κατασκευής. Με την άδεια από την πολεοδομία πηγαίνουμε στο Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων, στο Τεχνικό Συμβούλιο, μάλλον, συγγνώμη, όπου εκκρεμεί η διαίτησή μας, αλλά έπρεπε να γίνουν όλα αυτά. Ναι, για μελέτη κατασκευή. Για να κάνουμε την ειδική μελετοκατασκευή. Παίρνουμε από εκεί πέρα την έγκριση. Αυτή η έγκριση γίνεται μέσα σε ένα μήνα από τη στιγμή της καταθέσεως. Δηλαδή υπολογίζω ότι περίπου ρισκάρω στους χρόνους εγώ και δεν πειράζει αν πέφτω έξω καμιά φορά. Ή συνήθως. Δηλαδή, αν πάω τρεις μήνες και κάνω πέντε μήνες, οι συνδημότες, οι σφαίρες δεν θα με συγχωρήσουν, θα με συγχωρήσουν. Κάπου εκεί, γύρω στους 3-5 μήνες, θα είμαστε έτοιμοι για να βγάλουμε σε διαγωνισμό την κατασκευή του σφαγείου μας. Και μετά έχουμε την κατασκευή, η οποία είναι περίπου 6 μήνες. Περίπου 6 μήνες. Άρα, μέσα στο 16 έχουμε λειτουργία του σφαγείου μας. Μάλιστα. Και δεν πρέπει αυτό να έρθει και να κουμπώσει μαζί με μια πολιτική ενίσχυση του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα συνολικά στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Όταν θα πάω. Δηλαδή, διαλύθηκε τα πρόβατα τελειώσαν. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν να σας πω ότι έχω μιλήσει με τον κύριο Ζουρίδη, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος σε μια συνομιλία τηλεφωνική περίπου 20 λεπτά που είχαμε προχθές, μου είπε ότι σχεδιάζει να κάνει μια κίνηση για την ανασυγκρότηση της οικονομίας του Εύρου. Όταν μάλιστα του είπα τεχνιέντος και λίγο πονηρά, να δούμε και όλη τη Θράκη, Υπουργέ μου, λέει: Όχι, Δήμαρχέ μου. Μιλάω μόνο για την ανασυγκρότηση του νομού Εύρου, γιατί έχει πληγωθεί από τις ζωονόσους και από τις πλημμύρες. Ήταν κύριος, ήταν σωστός και είναι και γνώστης των πραγμάτων, Θρακιώτησών. Επομένως, καλωσορίζω αυτήν την στρατηγική και την επιθυμία του Υπουργού να ανασυγκροτήσει την οικονομία μέσα από ημερίδες, μέσα από συγκεντρώσεις και μέσα από την επαφή που θα έχει με τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη και τους 5 δημάρχους του νομού Εύρου. Από εκεί και πέρα όμως, όταν πάω εγώ πλέον στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και στον Υφυπουργό ή αν θέλεις και στους υπόλοιπους υπουργούς και πω ότι εγώ ως Δήμος έχω κάνει ένα ολόκληρο σφαγείο με επιβάρηση από τον προϋπολογισμό του Δήμου, δηλαδή από τις τσέπες των συνδημοτών μου. Αυτό δεν πρέπει να το ενισχύσεις με κάποιες προοπτικές στην ανάπτυξη στην αγροτική, με κάποιες καλλιέργειες. Δεν πρέπει να μου κάνεις ένα Ινστιτούτο για να μου πεις πώς θα διερευνήσω μέσα από αυτό τι καλλιέργειες θα βάλω. Δεν πρέπει να βοηθήσεις να αναπτύξουμε το ζωικό κεφάλαιο. Δεν θα με βοηθήσει. Θα με βοηθήσει. Διότι του πάω ένα σφαγείο ολόκληρο. Θα με αφήσει με το ζωικό κεφάλαιο που έχω τώρα και με τους 50% κτηνοτρόφους μόνο, για όνομα του Θεού. Σε καμία περίπτωση. Άρα πιστεύω ότι εφόσον ένας Δήμος και ένας Δήμαρχος κινείται μέσα σε πραγματικά πλαίσια και ζητάει αληθινά πράγματα που μπορούν να συμβούν, δηλαδή οι φέρες, λένε κάποιοι, τουριστικά να κινηθούν για να κάνουν. Εντάξει, ηρεμήστε, παιδιά. Ηρεμήστε. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε τουριστικά. Αλλά δεν είναι αυτός ο βασικός άξονας της ανάπτυξης των Φερών. Ναι, καλά, όποιος το λέει αυτό είναι μακριά από την πραγματικότητα. Ο βασικός άξονας ανάπτυξης οικονομικής των Φερών είναι η κτηνοτροφία και η γεωργία. Τέλος.
της Τριανούπολης. Είναι η αιματική πηγή και η γεωθερμία. Γι' αυτό έχω αναθέσει ήδη στο Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο, ναι, στην Τζάδη, την προμελέτη ενός μεγάλου ξενοδοχείου, το οποίο θα είναι δίπλα στην πηγή, και αφού γκρεμίσουμε, καταδαφίσουμε το παλιό υδροθεραπευτήριο, ναι, για να ενώσουμε τον φυσικό χώρο της Χάνα και των λουτρώνων των Οθωμανικών των Τριών, που και αυτούς θα τους ανακαινήσουμε για να μπορούν να μπαίνουν και να κάνουν το λουτρό τους οι έχοντες, ακόμη περισσότερο εννοώ, γιατί εκείνη η στόχευσή μας, χωρίς να σημαίνει ότι μπορούν να έρχονται και οι άλλοι. Έτσι. Και αφού η προμελέτη μου δημιουργήσει και ένα υδροθεραπευτήριο, το οποίο το είδα και έπαθα ζημιά, 4.500 τετραγωνικά μέτρα, με τρεις πισίνες, με αίθουσες για γυμναστήρια, μασάζ και τα λοιπά, όλα αυτά, για ποσιοθεραπεία και για μπάνιο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτός θα είναι ένας πόλος έλξης, με ένα ξενοδοχείο superior. Εκεί θα γίνει. Κάποιοι φωνάζαν και φοβόντουσαν να το κάνουν στο κάμπινγκ. Ναι. Μην τυχόν μου το δώσει το κάμπινγκ η ελληνική πολιτεία και το κάνω ξενοδοχείο. Λες και αν το κάμπινγκ γινόταν ξενοδοχείο και απασχολούσε 200 δημότες, θα ήταν τεράστιο πρόβλημα, έτσι, για τους Αλεξανδροπολίτες. Τέλος πάντων, εκεί θα γίνει, στην Τριανούπολη θα γίνει το ξενοδοχείο, και μάλιστα έχουμε πάρει ήδη την άδεια λειτουργίας και την πιστοποίηση για τη θεραπεία 14 ασθενειών από το αντίστοιχο Υπουργείο Υγείας. Πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτό τι θέλεις, ΔΙΤ, το ξενοδοχείο. Αυτό. Εάν καταργήσει τα ΔΙΤ, ναι, η σημερινή κυβέρνηση, γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να συμβεί αυτό, θα είναι από τα άσχημά της, διότι δεν μπορείς μέσα σε μια χώρα που λειτουργεί η ανοιχτή αγορά, η ιδιωτική πρωτοβουλία, να πεις ότι εγώ θα επιβάλλω σύστημα κρατισμού, ναι, χτυπώντας τον καπιταλισμό. Εάν λοιπόν καταργήσει τα ΔΙΤ, υπάρχει λύση. Τότε θα πάω, θα κάνω εκδήλωση ενδιαφέροντος και θα έρθω και θα φωνάξω. Ελάτε, ποιοι είστε εσείς οι οποίοι ενδιαφέρεστε. Ελάτε, αυτό θέλω να κάνετε. Πληρώστε το, φτιάξτε το, πάρτε το για 30 χρόνια, εκμεταλλευτείτε το, αλλά δώστε μου 200 θέσεις εργασίας για την Τριανούπολη, τις Σφαίρες και την Αλεξανδρούπολη. Έχουμε 4 λεπτά ακόμη. Θέλω να σας ρωτήσω για την κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία έχει βγει σε διαβούλευση. Τι σημαίνει αυτό, πότε θα ολοκληρωθεί και πότε θα τη δούμε να υλοποιείται. Λοιπόν, καταρχήν να σας αναγγείλω για πρώτη φορά από το σταθμό σας να σας κάνω και ένα δώρο, γιατί με καλέσατε. Σε λίγες μέρες θα έχουμε να σας αναγγείλουμε για το ΚΤΕΛ, τη μεταφορά του σε συγκεκριμένο μέρος που θα είναι εποφελές και για το ΚΤΕΛ το ίδιο και για τους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης. Το συμφωνήσατε με το ΚΤΕΛ αυτό? Σε λίγες μέρες. Το συμφωνήσατε με το ΚΤΕΛ? Βεβαίως. Τι θα έχουμε εδώ μάχη? Είναι συμπεφωνημένο, μάλιστα, έχουμε κάνει ήδη τις εργασίες. Σε λίγες μέρες θα ακούσετε. Πού θα πάει το ΚΤΕΛ? Το υπέροχο γεγονός. Αφήστε τώρα. Τώρα δώστε μου ένα στοιχείο. Λοιπόν, τι μου δώσατε, τη μισή την είδηση? Σας είπα μια είδηση που θα δημιουργήσει ευτυχία. Έτσι. Ναι. Τι έκανα, αφήστε τώρα από το δικό του. Ανατολικά, δυτικά, βόρεια. Ανατολικά δεν είναι δυτικά. Ανατολικά. Λοιπόν, η Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή έχει σε εξέλιξη. Δεν πιστεύω να κινδυνεύει η δημιουργία των σχολείων ανατολικά. Τι λέτε? Όχι, τώρα. Άλλος χώρος. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε καλά εμείς. Μην στεναχωριέστε. Λοιπόν, παρακάτω. Λειτουργεί εδώ και ένα μήνα η μελετική ομάδα όσον αφορά την δημιουργία του γενικού πολεμικού σχεδίου Φερών και Αλεξανδρούπολης. Γιατί η Τριανούπολη έχει ΣΚΟΑΠ, ναι, να το ενσωματώσουμε. Και ταυτόχρονα έχει κατατεθεί με όλες τις επισημάνσεις της η μελέτη από την κυκλοφοριακή, από τη μελετική ομάδα. Μέχρι τις 28 του μηνός έχουμε βγάλει για διαβούλευση κοινωνική να κάνουν τις παρατηρήσεις τους επί των παρατηρήσεων που έχουν κατατεθεί από τη μελετική ομάδα, ναι, από οποιοδήποτε συνδημότη μας ή θεσμικό φορέα. Και στις 24 του μηνός, 24 μου φαίνεται, μπορεί στο site του Δήμου να βγουν και να δουν, έχουμε την διαβούλευση στο επιμελητήριο, σε μια θέση επιμελητήριο απέναντι, για να το συζητήσουμε κιόλας. Για να δημιουργήσουμε μία πόλη, μια και μιλάμε τώρα για την κυκλοφορία της Αλεξανδρούπολης, η οποία έχει πρόβλημα, έτσι. Οι Σφαίρες δεν έχουν κυκλοφοριακό πρόβλημα, πας γρήγορα παντού. Να δημιουργήσουμε μια πόλη η οποία θα έχει ήρεμο περιβάλλον κέντρου, πεζοδρομημένο σε ένα κομμάτι της, με πολλές αλλαγές. Κάποιες μονοδρομήσεις θα γίνουν διπλές κατευθύνσεις. Λαμβάνουμε υπόψη μας το μικρό περιφερειακό που θα παραδοθεί σε 3-4 μήνες. Ναι. Λαμβάνουμε υπόψη μας το μεγάλο περιφερειακό που λέγεται πλέον σύνδεση Εγνατίας με το λιμάνι και την ΒΙΠΕ. Λαμβάνουμε υπόψη μας ποδηλατοδρόμους οι οποίοι πρέπει να γίνουν και λαμβάνοντας υπόψη μας και την ανάπλαση παραλίας όπου θα έχει ποδηλατόδρομο και θα συνδεθεί με τον παραλιακό δρόμο, τον οποίο τον ονειρεύουμε ως πεζοδρόμηση μαζί με τα στενά τα οποία βρίσκονται ανάμεσα στον παραλιακό δρόμο και στη λεωφόρο του. Διάγραμμα. Υλοποίηση της κυκλοφοριακής. Λίγους μήνες. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται μέσα σε μια μέρα.
Μην μου πείτε όμως να σας πω σε 6 μήνες ή σε 9 μήνες. Πού θα παρκάρουμε? Προσέξτε. Εφόσον υλοποιήσει τις υποσχέσεις της η κυβέρνηση και δώσει τις χερσαίες ζώνες στους Δήμους, εκεί που υπάρχουν λιμάνια, ναι. όπως προηγούμενος είπαμε, η χερσαία ζώνη έρχεται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και εκεί μπορούμε να βάλουμε μέχρι και 800 αυτοκίνητα. Λύθηκε το πρόβλημα της στάθμης στο κέντρο της πόλης. Λύθηκε, τελειώσαμε. Γιατί αντίτιμο? Μπορεί και τίποτα. Στα χέρια μας θα είναι πια. Δικό μας θα είναι. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Μπορεί και τίποτα. Θα δούμε. Επίσης, χώρο στάθμευση έχουμε και στο γήπεδο. Ας μάθουν κάποιοι από τους Αλεξανδροπολίτες ότι δεν μπορούν να πίνουν τον καφέ τους έχοντας στο ένα μέτρο το αυτοκίνητό τους. Τώρα είστε άδικος, γιατί. Είμαι πολύ δίκαιος. Οι πολίτες δεν καταφέρουν να πιούν τον καφέ τους έχοντας το αυτοκίνητο. Αφήστε τώρα. Η πόλη είναι πνιγμένη στο αυτοκίνητο. Αφήστε τώρα. Να σας πω ότι και στην παλιά Ψαραγορά, την οποία και αυτή θα τη χτίσουμε σε λίγο, εκεί μέτρησα εκεί σήμερα. Τι θα χτίσετε? Ηχθιαγορά. Εκεί μέσα μέτρησα σήμερα 42 αυτοκίνητα. Ναι, μπορεί το δικό μου κινητό. Ναι, 42 αυτοκίνητα. Λίγα είναι 42 αυτοκίνητα. Και από το γήπεδο, με συγχωρείτε να τα αφήσετε και κάνετε ακριβώς 5,5 λεπτά με τα πόδια έτσι να γυμναστείτε κιόλας και να διατηρήσετε τη σουλέτα σας. Είναι κακό. Δηλαδή, σε ποια πόλη μεγάλη πηγαίνει κάποιος και έχει το αυτοκίνητό του και κάνει 6,5 λεπτά ή λιγότερο? Υπάρχει καμιά πόλη να μου υποδείξετε? Υπάρχει πού? Η Καβάλα? Πού? Η Ξάνθη? Πού? Ποια πόλη, πείτε μου? Στην Αθήνα κάτι να μου πείτε, στη Θεσσαλονίκη. Θα πάρετε την απόφαση να απαγορεύσετε τη στάθμευση ή να πέφτουν περισσότερα πρόστιμα στο κέντρο, έτσι ώστε να μην. Καταρχήν μιλάω για πεζοδρόμηση του κομματιού ανάμεσα στην παραλιακή. Εντάξει, αλλά δεν θα πεζοδρομήσετε τώρα τη Μαΐου. Πώς? Τη Μαΐου. Όχι, δεν μιλάω για αυτό. Ο μεγαλύτερος πανικός στα αυτοκίνητα γίνεται Βενιζέλου Μαΐου. Αλλά όμως θα απαγορεύσω σε όλο τον κύκλο 14 Μαΐου άνοδο και κάθοδο. Και στο κομμάτι της Λεωφόρου Δημοκρατίας να μπαίνουν αυτοκίνητα από ένα ωφέλιμο βάρος και πάνω. Ναι, το έχετε πει αυτό, θα κάνει για κάποια σημεία. Τα φορτηγά και τα μεγάλα οχήματα θα φύγουν. Όπως επίσης θα φύγουν και τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Θα πάνε στην αντίπλευρα, τελείωσε. Τα μεγάλα οχήματα φεύγουν. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Είναι τεράστιο γεγονός. Πολύ τεράστιο γεγονός. Και βέβαια ονειρεύουμε και άλλα πράγματα. Ήδη έχω πει στην περιφέρεια, στον Παυλίδη και στον Πέτροβιτς. Να πάρουμε το παλιό νοσοκομείο της Δήμητρας, περιφέρεια και Δήμος, και να βρούμε χρηματοδοτικά εργαλεία και να ανατάξουμε τους χώρους. Τι να κάνετε εκεί? Διοικητήριο της περιφέρειας, να πάω το Δήμο εκεί και την αστυνομία. Λίγα είναι αυτά. Το δικαστήριο να φύγει και να πάει δίπλα απέναντι στον ΕΟΤ. Διώξαμε από το κέντρο της πόλης τα πάντα πια. Άρα μπορώ να ονειρεύουμε πεζοδρόμηση. Μπορώ να ονειρεύω μια άλλη πόλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Η ώρα είναι 11 ακριβώς. Να είστε καλά, να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Έπρεπε να το ρωτήσω και για το καρναβάλι, το δήμαρχο, ότι θα ντυθεί. Δεν πειράζει, σε ρεπορτάζ. Λαμπάκης. Λαμπάκης. Ναι, ακριβώς. Τι θα κάνετε, θα βάλετε κάτι φανταχτερό? Λίγο είναι. Θα βγω και θα πω, εγώ είμαι παιδιά. Εγώ είμαι, αυτό είναι ο Λαμπάκης. Λοιπόν, ξέρω πάντως δύο οι οποίοι θα ντυθούν λαμπάκι. Δεν είναι κακό. Ο θεσμικός δεν είναι κακό να συμμετέχει παντού. Και εγώ διαφωνώ με αυτό που η Εκκλησία φοβάται. Δηλαδή, ο καρνάβαλος δεν αντιμάχεται την Εκκλησία. Ο καρνάβαλος, όπως εμείς τον εννοούμε, είναι η χαρά, είναι η διασκέδαση, είναι η διαφυγή από τη ρουτίνα. Αυτό είναι. Το να ντυθεί το παιδί πιερότος και κολομπίνα και βασίλισσα είναι τόσο κακό. Λοιπόν, και εγώ θα μπορούσα να ντυθώ πειρατής, σιγά τώρα. Και τι θα γινόταν? Θα γελάγαμε όλοι γιατί ντύθηκε ο Λαμπάκης πειρατής, και θα γελάγε και ο Λαμπάκης γιατί ντύθηκε ο Σταυρίδης. Τι θα ντυθείς? Δεν θα ντυθώ φέτος. Ένα, αυτό είναι. Με έβαλε τώρα και είπα εγώ τι θα κάνω, αλλά δεν θα το κάνω τώρα. Είχα σκεφτεί να ντυθώ Γκότσης, αλλά φοβάμαι να μην με πλακώσει στο ξύλο γι' αυτό. Φοβάσαι, μην γίνει αντιδήμαρχο. Αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Δευτέρα δελτίο. Πρόσωπα την επόμενη Παρασκευή στις 10. Να είστε καλά.